έτος 1911 το Υπουργείο Στρατιωτικών έστειλε στη Γαλλία για αεροπορική εκπαίδευση τους πρώτους Έλληνες αξιωματικούς. Παράγγειλε δε τα πρώτα στρατιωτικά αεροπλάνα. Στο μεταξύ, το Φεβρουάριο του 1912, ο ιδιώτης αεροπόρος Εμμανουήλ Αργυρόπουλος κάνει την πρώτη του πτήση με δικό του αεροπλάνο. Στη δεύτερη πτήση του είχε ένα τολμηρό όσο και διάσημο επιβάτη, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αρχίζουν να ακούγονται τα ονόματα των πρωτοπόρων της αεροπορίας. Δημήτριος Καμπέρος, Μιχαήλ Μουτούσης, Χρήστος Αδαμίδης, Αριστίδης Μωραϊτίνης, Πανούτσος Νοταράς. Στη νικηφόρα εξόρμηση των Βαλκανικών πολέμων του 12-13, οι αεροπόροι μας έδωσαν το παρόν σε όλα τα θερμά σημεία του μετόπου. Οι αναγνωριστικές τους πτήσεις συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας, την κατάληψη της Θεσσαλονίκης και στο βομβαρδισμό του Πυζανίου. Την περίοδο αυτή έγιναν δύο επιχειρήσεις πρωτοφανείς στα διεθνή αεροπορικά χρονικά. Οι αεροπόροι μας έριξαν τρόφιμα και εφημερίδες στα πολιορκημένα από τον ελληνικό στρατό Γιάννενα, επηρεάζοντας άμεσα την ψυχολογία του πληθυσμού. Και το δεύτερο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στον κόσμο αποστολή ναυτικής συνεργασίας πάνω από τα Δαρδανέλια. Κατά τη διάρκεια της, συντάχθηκε στον αέρα το πρώτο στον κόσμο πολεμικό σχεδιάγραμμα με τις θέσεις των. Έπειτα, οι χειριστές μας έριξαν 4 αυτοσχέδιες βόμβες στα τουρκικά πλοία. Το γεγονός απασχόλησε τον ελληνικό και διεθνή τύπο για αρκετό καιρό. Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων έγιναν πολλές προσπάθειες για την αναδιοργάνωση της αεροπορίας, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω ελλείψεως των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Η ουδέτερη θέση της Ελλάδας στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου απέκλειε τη δυνατότητα προμήθειας αεροπορικού υλικού από τους συμμάχους. Μετά όμως την είσοδο της χώρας μας στον πόλεμο, οι Αγγλογάλλοι σύμμαχοι ανέλαβαν την οργάνωση, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των αεροπόρων μας. Σχηματίστηκαν πολεμικές μοίρες που έλαβαν μέρος σε πάμπολες, τολμηρές αποστολές όπως οι ομαδικές επιδρομές στη Χερσόνησο της Γκαλλίπολης, ο βομβαρδισμός οχυρών θέσεων από χαμηλό ύψος, η επίθεση κατά γερμανικών θωρηκτών, οι συνεχείς επιδρομές στη μάχη του Σκρά και τέλος οι βομβαρδισμοί στη Σμύρνη. Οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Σμύρνη. Είναι άνοιξη του 1919. Αν και τα αεροσκάφη μας είναι παπάλαια, εντούτοις η συμβολή στον αγώνα είναι καθοριστική. Αεροφωτογραφίσεις, αναγνωριστικές πτήσεις, βομβαρδισμοί, πολυβολισμοί. Σε κάποια μάλιστα ελληνική βομβαρδιστική επιδρομή, ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, ο Ατατούρκ, γλίτωσε το θάνατο μέσα στα φλεγόμενα ερείπια ως διαμαγείας. Είναι συχνό το φαινόμενο οι Τούρκοι πιλότοι να εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης ή, το χειρότερο, να εξαναγκάζονται σε αερομαχία με ολέθρια για αυτούς αποτελέσματα. Μετά από μια τέτοια αναμέτρηση, οι αεροπόροι μας, τιμώντας το ελληνικό φιλότιμο, πετούν στο πλησιέστερο αεροδρόμιο και, αψηφώντας τα καταιγιστικά πυρά, ρίχνουν ένα αιρματισμένο φάκελο. Περιέχει τα ατομικά είδη, τα παράσημα, πληροφορίες της αερομαχίας και τοπογραφικό του τάφου των μικρών. Μετά τη λήξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, αρχίζει η προσπάθεια ανασυγκρότησης και εξοπλισμού της πολεμικής αεροπορίας παρά τις οικονομικές δυσχέρειες. Ιδρύεται το κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων που κατασκευάζει, επισκευάζει και εξοπλίζει τα αεροσκάφη. Παραλαμβάνονται καινούργια αεροπλάνα από τη Γαλλία και Αγγλία. Ιδρύεται η Σχολή Αξιωματικών στο αεροδρόμιο Δεκέλειας, από την οποία αποφυτούν υπτάμενοι και τεχνικοί αξιωματικοί. Είναι οι μελλοντικοί ήρωες του έπους του 40. Απειλητικά νέφη σκιάζουν τον πολιτικό ορίζοντα της Ευρώπης, αρχίζοντας να επηρεάζουν αρνητικά τη χώρα μας. Η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού πυροδοτεί το νέο μεγάλο πόλεμο. Τη δύσκολη αυτή ώρα, το πρόγραμμα εξοπλισμών της πολεμικής μας αεροπορίας διακόπτεται, διότι τα κράτη παραγωγής αεροσκαφών ακυρώνουν τις ελληνικές παραγγελίες για να καλύψουν επιγόντως τις δικές τους ανάγκες.
Ο πόλεμος πλησιάζει γοργά και φτάνει έξω από την Ελλάδα. Σημερώνει 28 Οκτωβρίου 1940. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Την ίδια στιγμή, η πολεμική αεροπορία της Ιταλίας βομβαρδίζει ανελέητα κατοικημένες περιοχές και άμαχους. Εναντίον των 400 αεροπλάνων του εχθρού, οι χειριστές μας με τα 77 αεροπλάνα τους ορμούν λυσαλέα και με αυτοθυσία και δεν αργούν να καταγράψουν τις πρώτες νίκες, μεταγγίζοντας αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Παράλληλα, η πολεμική αεροπορία ενισχύει το πολεμικό έργο των χερσαίων και ναυτικών μας δυνάμεων, αποσπώντας το θαυμασμό των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, όχι μόνο των συμμάχων, αλλά και του άξου. Η νίκη μας επί των Ιταλών είναι πια γεγονός. Τον Απρίλιο του 1941 η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτή τη φορά η αεροπορία μας εξουθενωμένη και με αραιωμένες τις γραμμές της από τις απώλειες αντιμετωπίζει φιλότιμα και με αυταπάρνηση την καλύτερη αεροπορία της εποχής. Η γερμανική Luftwaffe και το μεθοδικό σφυροκόπημά της διευκολύνει τον οδοστρωτήρα της Wehrmacht να ισοπεδώνει τα πάντα. Τις δραματικές αυτές στιγμές πραγματικός εχθρός των Ελλήνων χειριστών δεν είναι ο Γερμανός πιλότος, αλλά τα ίδια τα αεροπλάνα τους. Ολιγάριθμα, καταπονημένα και τεχνολογικώς ανεπαρκή. Στον άνισο αυτό αγώνα, η υπερσύγχρονη γερμανική αεροπορία εκμηδενίζει με συγκεντρωτική δράση τα ελάχιστα αεροσκάφη που μας είχαν απομείνει. Οι επιζώντες αεροπόροι μας παρακολουθούν με σφιγμένα δόντια την τελευταία πράξη του δράματος. Η γερμανική αεροπορία, έχοντας λυγίσει κάθε ελληνική αεροπορική αντίσταση, ανενόχλητη πια, εξακοντίζει εναντίον της Κρήτης αεροσκάφη και αλεξιπτωτιστές. Οι νοποί τάφοι των ηρωικών αεροπόρων μας υπενθυμίζουν ότι έφτασε η ώρα για τον ελληνικό αετό να περάσει στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσει από εκεί το δικό του πόλεμο κατά των